πάμε τώρα και σε μια δικιά μας την Έλλη Κοκκίνου. Κουκλάρα, πανέμορφη, πολύ λαμπερή, σε πολύ καλή κατάσταση ζωής. Τη συνάντησα στο τηγάνι, στη Βουλιαγμένη, στο Καβούρι, συγγνώμη. Και Ελένη, ενώ έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, ήταν η πρώτη φορά που μου είπε κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει και έχει πολύ διάθεση, έχει πολύ αφορμή για να μιλήσουμε. Μου λέει ότι η μαμά μου χώρισε όταν ήταν 37 χρονών, πολύ μικρή σε ηλικία. Πάρα πολύ μικρή, 37 να χωρίζεις, και... ενώ για να μείνεις μόνος σου δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έμεινε ποτέ με κάποιο σύντροφο να συζήσουν, να προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό, γιατί η ίδια η Έλλη μου λέει ήμουν πάρα πολύ ξινή και πάρα πολύ αντιδραστική, τόσο με τη μαμά μου όταν είχε έναν σύντροφο στη ζωή της, όσο και με τον ίδιο το σύντροφο. Το έχει μετανιώσει τώρα, φαντάζομαι. Αρκετά. Και εξηγεί ότι μπορεί να καταλάβει και το γιο της εάν κάποια στιγμή στη ζωή της και εκείνος θα αντιδρούσε βλέποντας στο πλευρό της κάποιον νέο άντρα μετά το διαζύγιο του μπαμπά του. Βέβαια η Έλλη έχει γιο, οπότε μετράει και αυτό νομίζω. Δηλαδή, γιατί? Γιατί ο γιος δεν θα πάει, δηλαδή η κόρη με τη μαμά μπορεί να βγει κάποια κόντρα, ειδικά στην εφηβεία, αν θεωρεί ότι η μαμά περνάει και όμορφες στιγμές εκτός της μητρότητας και όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να ανταγωνιστεί ο γιος. Το βρέβει. Κανονικά λένε ότι ο άντρας δεν επιτρέπει στη μαμά να τον ανταγωνισμό με ένα άλλο. Δεν λέω ότι ο γιος θα ανταγωνιστεί έναν σύντροφο αν ενδεχομένως του βγει μπροστά. Αλλά με τη μαμά δεν θα έχει κόντρα ο γιος. Με τη μαμά δεν θα έχει κόντρα, αλλά δεν θα αφήσει κανέναν εκεί μέσα. Μαντούλα μου μόνο δικιά μου. Ελιάνα, η Έλλη τονίζει ότι για να είναι καλά το παιδί με κάποιο νέο σύντροφο, παίζει το μεγαλύτερο ρόλο ο σύντροφος, ο καινούριος που μπαίνει στη ζωή αυτή και το πώς θα προσεγγίσει το παιδί, εάν θα το παιδί το συμπαθήσει. Εάν τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει το παιδί. Εννοείται. Υπάρχει και ο σύντροφος, ο οποίος μπορεί να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη μητέρα, αλλά μην θέλει καμία σχέση με παιδιά, οικογένεια κτλ. Στο καλό. Και παιδιά παίζει και αυτό, ε. Παίζει και το λέει. Οπότε το σημαντικότερο ρόλο το παίζει η μαμά. Το λέει και στη συνέντευξη Ελικοκίνη, του λέει ότι εμένα η κατάστασή μου είναι αυτή. Ή τη δέχεσαι, ή τη ναι, γιατί τη ρώτησα αν ποτέ στη ζωή της. Λογικό. Γιατί Παναγιώτη, τη ρώτησα αν ποτέ στη ζωή της έχει υπάρξει σε δύσκολη θέση ή σε αμφιβολία για το αν θα προχωρήσει προς την προσωπική της ζωή σε σχέση με το παιδί της. Και μου λέει υπάρχει ένα πακέτο. Το πακέτο αυτό δεν αλλάζει. Όποιος το θέλει, με παίρνει μαζί με το παιδί. Έτσι λέει είναι. Πολύ ωραία πράγματα. Είναι. Φυσικά δεν είναι αξεσουάρ το παιδί, παιδιά. Έλατε. Είσαι για πάντα ενωμένη με το παιδί. Δεν μπορεί κανένα να πει παίρνω μόνο εσένα. Δεν μπορεί να κάνει συζήτηση, ναι, παιδιά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι γνωρίζει κάποιο άντρα που θα πλησιάσει την Έλλη ότι δεν έχει παιδί. Οπότε δεν τίθεται καν συζήτηση να του πει ξέρει, υπάρχει ένα θέμα που παιδιά. Το διακύβευμα είναι αν θα μεταχθεί με το παιδί μου ή όχι. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι de facto. Έλλη, τέλο. Θε την Έλλη, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει. Γιατί δεν το ρίχνει τόση ώρα. Γιατί είναι ξεκάθαρο πραγματικά. Αλλά να πούμε ξεκάθαρα ότι πέραν από τους καλούς και υγιείς σε μία σχέση συντρόφους, γιατί θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι ένας άντρας ο οποίος θα πάει να κάνει σχέση με μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη ή έχει ένα παιδί στη ζωή της, δεν μπορεί να μη σκέφτεται ότι καμία γυναίκα, εκτός από κάποιες ίσως σπάνιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να είναι μαζί του αν δεν είναι καλά με το παιδάκι της. Γιατί η μάνα είναι μάνα πάνω απ' όλα. Κύριε. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κύριε. Πάμε στην Κοκκίνη. Θέλω να φύγω, θέλω να την κάνω. Γιατί αν δεν φύγω, νιώθω θα πεθάνω. Συνέβη η αλλαγή στη ζωή σου που η μαμά σου πήγε σε δικό της σπίτι. Πώς ήταν αυτό το εξάμηνο? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και για τις δυο μας. Αυτονομία εντελώς. Ανεξαρτησία εντελώς. Άσχετα αν βλεπόμαστε κάθε μέρα. Ότι θα έρθει η μέρα που θα πάει διακοπές ολομόναχος. Γιατί δεν θα μεταράξεις, είναι 11 ακόμα. Σε 4-5-6 χρόνια. Τι εννοεί σε 4, στα 15 θα πάει μόνος του διακοπές. Είσαι τρελή. 17 να τα αφήσω. Είσαι τρελή. Γιατί? Από τα 18 και μετά. Ενηλικίωση και μετά. Να έχω προλάβει εγώ να κάνω δουλειά εδώ. Αν δεν θα σου αρέσει ένα κορίτσι του όταν θα είναι 25 χρονών, ναι. Δεν θα μιλάς. Και δεν πρέπει να μιλήσω. Άσε που ξέρεις τι έχω καταλάβει. Και από τη δική μου εμπειρία. Αν σου πει κάποιος δικό σου ότι αυτός δεν μου αρέσει, αυτή δεν μου αρέσει, εσύ με αυτόν θα κολλήσεις. Θα το καταλάβει μόνο του. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, απλά έτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγήσω. Εσένα δηλαδή, μαμά σου, έχει τύχει φορά να μην σου πει τη γνώμη της? Ποτέ δεν μου έλεγε. Ποτέ δεν μου έλεγε. Πάντα μου έλεγε τη γνώμη της μετά. Αφού τελείωνε η σχέση. Τι ρώτησες ποτέ εκείνη γιατί δεν προχώρησε τη ζωή της? Ήταν μια νέα γυναίκα. Ναι, δεν ήταν πολύ νέα όταν χώρισε. 30 κάτι.
Δεν ήθελε να παντρευτεί ξανά. Δεν ήθελε να κάνει κι άλλο παιδί. Και έτσι τη ζωή της την έζησε μια χαρά. Βέβαια και εγώ μικρή όταν ήμουν και ήξερα ότι είχε κάποιες σχέσεις, δεν ήταν το καλύτερό μου, ζήλευα πάρα πολύ. Δεν μου ήταν ευχάριστο και δεν... Της έκανα λίγο και τη ζωή δύσκολη, ομολόγω. Στη μαμά σου μόνο έκανε τη ζωή δύσκολη ή και στους συντρόφους της? Ήμουνα ξινή και με τους συντρόφους. Έβγαζα μούτρα. Δικαιολογούσε και το γιο σου, εάν ήταν αντιδραστικός σε κάποια σχέση σου. Βεβαίως δεν το καταλάβαινα. Και εκεί η προτεραιότητα έχει το παιδί. Δεν το συζητώ. Και πλέον υπάρχουν και οι παιδοψυχολόγοι, αν θέλει κάποιος να συμβουλευτεί, για το πώς θα προσεγγίσει ένα παιδί, μάλλον σε ένα τέτοιο θέμα, τόσο σοβαρό. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για το παιδί. Και το παιδί, για να αφομοιώσει κάτι τέτοιο, θέλει το χρόνο του. Δεν πιστεύεις ότι για να πάρει θετικά το παιδί, την προσωπική σου ζωή παίζει ρόλο και ο σύντροφος, το πώς το προσεγγίσει? Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, για μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη και έχει παιδί, να βρει ένα σύντροφο τον οποίο θα μπορέσει να κάνει, να έχει μια ζωή όσο κρατήσει, να έχει μια σχέση, μια κοινή πορεία τέλος πάντων. Ένιωσες ποτέ την ανασφάλεια του τώρα είμαι μία μαμά με ένα παιδί και πώς θα συνεχίσω τη ζωή μου την προσωπική? Όχι. Ποτέ. Δεν είχα τέτοιο φόβο, δεν έχω τέτοια ανασφάλεια. Αν κάποιος με θέλει, υπάρχει ένα πακέτο. Το οποίο δεν αλλάζει. Δώσε μου μια ζωή, πώς θα είμαστε μαζί. Δώσε μου. Το βίντεο κλιπ που μας εμφανίζεται με τα μαγιό. Ναι, όχι μόνο με μαγιό. Ναι, αλλά και με μαγιό. Και με μαγιό. Την αυτοπεποίθησή σου νάχα. Ναι. Ναι. Όχι, δεν είναι τόσο υψηλή. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση? Έχω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι όσο φανταζόμαστε εμείς, ναι, ενδεχομένως. Ναι, ναι, ναι. Άλλες φορές λέω και τη δυσκολία με και λέω όμορφη, οκ, okay, άλλες φορές λέω άστο. Φύγε από τον καθρέφτη. Φύγε. Εξαρτάται τη μέρα μου. Είσαι με τη διατροφή στο χέρι, με το χαρτί. Η Ελένη θα φωνάζει τώρα, αλλά ναι. Δεν παρεκκλίνεις καθόλου? Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί. Τώρα έχουμε καινούργιο τραγούδι, Τάξε μου. Του Γιάννη Φρασέρη και του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη. Και το καλοκαίρι? Και καλοκαίρι έχω περιοδία, συναυλίες δηλαδή, όπως και πέρυσι, και κάθε καλοκαίρι. Και από 26 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου θα εμφανίζομαι στην Πάρο, σε ένα καινούριο χώρο που βρίσκεται στην Νάουσα, στο κέντρο της Νάουσας. Ωραία τα λέει η Έλλη, όπως πάντα τα λέει ωραία. Εμείς να της ευχηθούμε να περάσει ένα ωραίο, ζωηρό, χαρούμενο καλοκαίρι. Νομίζω θα τη δω σήμερα και θα της τα πω από κοντά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και μόλις γυρίσουμε.